Ξεκινάμε. Πρώτη λεξούλα. Ναι. Τι είναι το ζαρίφικο? Δεν ξεκινάει καλά τώρα. Δεν ξεκινάει καλά, δεν ξεκινάει καλά. Όλο καλά, Πέτρο, δεν ξεκινάει. Ξεκινάει καλά. Όταν λέμε... Βοήθεια κοινού μπορούμε να έχουμε, αν θέλουμε. Ξέρει κάποιο τι σημαίνει το ζαρίφικο? Ξέρει κάποιο να σηκώσει το χέρι του. Κανείς δεν το σηκώνει το χέρι του. Δεν έχουμε ιδέα. Το ζαρίφικο έχει να κάνει με το ζώο. Με το ζώο ζαρίφικο. Έχει να κάνει κάτι σαν το φουριάρικο που λέμε. Δεν έχει να κάνει με το δεν ζώο. Είναι κάτι όχι. Λίγο πιο έτσι. Ξέρεις, Αντώνη. Είναι διακοσμητικό. Διακοσμητικό να είναι. Δεν νομίζω. Τα μπορούσε έχει με... να κάνει με τις ζάρες στα στιβάνια. Λέω τώρα εγώ. Μόνο. Μόνο. Όχι, λοιπόν. Όχι. Τι να είναι. Μαντινάδάκι πρώτο. Για πάμε. Στο διάβα σου και τα ξερά με μιας λουλούδια βγάνουν. Το σώμα σου ζαρίφικο, μα μάτια που τρομάζουν. Καλή γραμμή. Καλή γραμμή να το δώσουμε. Λεπτό. Τι? Τώρα χειροκρότημα. Το βρήκαμε. Καλλίγραμμο, λεπτεπίλεπτο. Και τα έλα, βρήκαμε και τα δύο. Είναι λεπτεπίλεπτο, λεπτοκαμωμένο. Κομψό. Καλλίγραμμο δηλαδή. Καλλίγραμμο κομψό. Ένα, είναι chic. Είναι πολύ ωραίο. Είναι η λέξη μου. Είναι η λέξη σου. Πλάκα. Λοιπόν, α, και λέει ένα μικρό λεπτοκαμωμένο παραδειγματάκι είναι αυτό. Ποτηράκι ρακί, δηλαδή φέρε μου ένα ζαρίφικο. Ένα ζαριφάκι. Ένα ζαριφάκι δώσε. Ένα ζαριφάκι. Αντί για καραφάκι. Έτσι ακριβώ. Ζαριφάκι. Και έχει δει αυτά τα ποτηράκια τη ρακή που είναι τα παλιά, τα παραδοσιακά που έχουν και πιάσιμο. Τι ωραία. Ρε, αυτά είναι τα ζαριφάκια. Αυτά είναι χρηστικά, πραγματικά. Δεν ξέρω, είναι χρηστικά. Γιατί δεν είναι τώρα. Είναι πιο λεπτεπίλεπτα. Είναι πιο εκείνη. Από ένα σημείο και μετά ανοίγουν τα δάχτυλα. Ενώ αυτό έχει από πάνω λαβίτσε, ξέρει, δεν κλειστάει. Είναι μελετημένο. Λοιπόν, μελετημένο. Πάμε. Από πού να ξεκινήσω. Από όπου θέλεις εσύ. Ο Γιάννης μας. Ο Γιάννης μας. Έχει στείλει ο Γιάννης. Βεβαίως. Ο Μαρινάκης. Ζαρίφικο βιολάκι μου και χιλιοπλουμισμένο. Το κλάδο της καρδούλας μου έχει τον μαδημένο. Μπράβο. Ναι. Μπράβο Γιάννη. Γιάννη σου αξίζει. Λοιπόν. Στάνταρ εγγύηση, είναι μια εγγύηση για την στήλη μας. Και άλλη μία όμως. Η κυρία Αγγελική. Αγγελική μας. Δεν μας ξεχνάει ούτε εκείνη. Για λοιπόν, ζαρίφικο το αμάξι μου, μα όλους τους χωράει. Στην πόλη και την εξοχή, όπου το πάω πάει. Στέλιο μου, σε θέλω δυνατό χρηστικό. Δεν μπορώ, μην κάνεις εμένα. Λοιπόν, δεν δέχεται το όχι σαν απάντηση ο Πέτρος. Συνεχίζουμε στη δεύτερη λεξούλα μας. Συνεχίζουμε. Για να δούμε. Το καλό που σου θέλω, δικαίωμα, πρόσεξε, σε βλέπω. Πα. Λοιπόν, αυστηρό. Καλά, ε. Λεξάρα. Κατάλαβα. Λίγο άκυρη, γιατί θα σου εξηγήσω το λόγο. Λοιπόν, τι είναι η μουσάντρα? Η ποια? Η μουσάντρα. Η μουσάντρα. Μουσάντρα. Είναι μουσα μια... του άντρα. Του άντρα. Είναι πολύ λογικό να το σκεφτεί. Πρόσωπο. Δεν θα ανυποθέσω κάτι τέτοιο. Όχι. Και δεν βρήκα και γιατί τη λένε έτσι. Λοιπόν, θα σου πούμε την αδάκι. Για πε, πα και βγάλουμε άκρη. Δικό σου. Μου την αφιερώνει. Ναι. Μισό λεπτό, να πάρω πόζα. Έτσι παίρνει πόζα. Ναι. Ωραίο. Έτσι απλά. Γεννήθηκα. Εκιά που μπλέκει τα μαλλιά και βλέπει τον καθρέπτη, αυτή η μουσάντρα να μου να εμένα είναι να βλέπει. Η όψη. Εικόνα. Το είδωλο. Όχι. Όχι. Η ορθοστασιά. Τι είναι εκεί που κάθονται οι περισσότερες γυναίκες και πλέκουν τα μαλλιά τους. Είναι το τουαλέτα, φίλε. Είναι το έπιπλο, καλή. Το έπιπλο. Ναι, ναι. Λέγεται μουσάντρα. Μουσάντρα, φίλε. Είναι έπιπλο του σπιτιού με καθρέπτη. Εκεί πέρα που βάζανε τα κλινοσκεπάσματα. Έπιπλο τουαλέτα το λέμε εμείς. Ναι, εμείς το λέμε μουσάντρα. Την ξέρατε. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Δεν μπορώ να καταλάβω. Και δεν βρήκα κιόλα. Μουσάντρα. Έχουν όμως σε όλα τα λεξικά. Δεν έχουν όμως και καλά από πού προήρθε αυτό το πράγμα. Καταρχάς, γιατί λέγεται τουαλέτα το έπιπλο. Το έχω απορία πάρα πολλά χρόνια τώρα. Γιατί δεν σε ευχαριστώ, ποτέ. Δευτέρη μου. Σε γιατί ευχαριστώ. Λένε τουαλέτα το έπιπλο. Ή γιατί λένε τουαλέτα το φόρεμα. Αυτό το έχουμε εξηγήσει, δεν θυμάσαι. Πες μου. Που το είχαμε ψάξει. Είναι από τη γαλλική λέξη τουαλέτ που νομίζω είναι ύφασμα. Ήφασμα. Νομίζω πως ναι, αλλά θα το ψάξω αμέσως τώρα εγώ. Ωραία, δηλαδή και πω. Η τουαλέτα ως τουαλέτα, ως χώρος. Το γνωρίζουμε όλοι. Δηλαδή καλυπτόταν με ύφασμα από μπροστά και γι' αυτό λέγανε πάμε το ηλέτ. Τουαλέτ. Ωστόσο ξέρεις τι μένει η WC. Το βεσέ που λένε. Το είχα δει πρόσφατα. Νομίζω είναι water closet. Water closet, ναι. Νομίζω. Λοιπόν, ψάχνω εγώ. Είναι ονομασία για επίσημο πολυτελές γυναικείο φόρεμα. Κατά κανόνα μακρύ, αυτό το ξέρουμε. Ναι. Το έπιπλο το γνωρίζουμε. Ναι. Εκλεπτισμένη ονομασία του δωματίου. Θα το βρω, θα το βρω. Και γράφει από δίπλα μετά σε παρένθεση μουσάντρας. Μουσάντρας. Λοιπόν, είμαι πολύ περίεργος να δω αν έχουμε αντινάδα με το μουσάντρα. Ναι, έχουμε. Πώς εμείς δεν έχουμε. Μισό λεπτό. Α, καλά. Έχουμε. Να πάω πρώτη. Για πάμε, ναι. Η Βιόλα επανήλθε. Βιόλα, Βιόλα, όταν ετοιμάζεσαι. Για ραντεβού με άντρα, ώρες ατελείωτες περνάς μπροστά... Στη μουσάντρα. Ρε φίλε, τι σας πω. Μουσάντρα. Βιόλα. Και λέει,
Η άλλη ματινάδα του Γιάννη. Μουσάντρα δεύτερη έσιαξα, τα λούσα σου να κάνεις. Μα, μα όπως πας βιολάκι μου, θε να με κουζουλάνεις. Σπάστο, τώρα σπάστο, τώρα σπάστο. Δεν θέλει να δηλώσει συμμετοχή σήμερα. Αντώνη, αρρώστησες, έχεις πειρετό. Έχεις άρνηση για τη στήλη. Αφού εσύ την αγαπούσε, εδώ έχουμε χτίσει. Έχει τα ντέρτια του το παιδί, ρε παιδί. Περνάνε τα ντέρτια, Πέτρο μου. Η να ζωή δω πάει πότε. Παρακάτω. Λοιπόν, χωρίς εσένα αυτή η στήλη δεν έχει νόημα. Εντάξει. Τι γελάει, άλλο θέλει. Γελάει ο γλυκούλης. Του αρέσει, λοιπόν, του αρέσει. Την ξέρεις τη λέξη, δεν ξέρω αν καταλαβαίνει, αν ξέρεις ποια είναι η σημασία της. Ποια είναι η μαδάρα. Πώς, η μαδάρα. Μαδάρα. Είσαι έτσι, απλώς. Χριστιανά, δώσε. Άλλο νόμιζα. Δώσε να δω. Να σου πω μια ματινάδα. Ναι, έλα, πες τη γνωστή. Θα πω λίγο στο τραγούδι, τέλος πάντων. Μαδάρες μου χανιώτικες, κορφή του ψιλορίτη και λασιθιώτικα βουνά, γεια σου Παντέρμη Κρήτη. Μάτια. Όχι. Όχι. Δεν είναι τα μάτια. Είναι. Μαδάρες μου χανιώτικες, άκου. Μα δεν το καταλαβαίνεις από εκεί. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνεις από εκεί. Ξέρεις τι. Αυτή η ματινάδα περιγράφει συγκεκριμένα πράγματα όλοι. Μαδάρες μου χανιώτικες, κορφή του ψιλορίτη και λασιθιώτικα βουνά. Γεια σου, Παντέρμη Κρήτη. Λοιπόν, θα σου πω και εγώ μια ματιναδούλα. Είναι κορυφή, αλλά δεν ταιριάζει γιατί την έχει παρακάτω. Θα σου πω και εγώ μια ματιναδούλα. Ναι, λοιπόν, έφυγε και μ' άφησε και είμαι σαν τη μαδάρα. Καλιά να είμαι μοναχό παρά με τη βαρβάρα. Την βάρβαρα, την κακοκαιρία. Την κακοκαιρία, έχει δίκιο, έχει δίκιο. Ωραίο. Ωραίο, καλό, δεν έχω ιδέα. Πες το. Είναι ρε παιδί μου, αυτό είναι το βουνό, ρε παιδί μου. Είναι βραχώδη συνήθως άδενδρη περιοχή. Άδενδρη περιοχή. Okay. Και μαδάρες κατά βάση εδώ πέρα στην Κρήτη λέμε τις κορυφές των λευκών ωραίων. Α, μπράβο, ρε, αν έχεις δίκιο για την κορυφή, αλλά το έχει και παρακάτω. Οπότε μου φάνηκε πλεονασμό σε μένα να έχει στείλει στον ίδιο στίχο την ίδια. Όχι. Άδενδρη βουνοκορφή. Ακριβώς. Και εγώ νόμιζα, φίλε, ότι μαδάρες είναι το πονίμιο, ρε παιδί μου, μόνο. Όχι, όχι. Είναι όμως. Γενικότερη αλλά στην Κρήτη λένε για τα λευκά όρη. Ωραία, λοιπόν, ξεκινά εσύ. Ανέβηκα βιολάκι μου απάνω στη μαδάρα και μόνο λάσπες έκαμα το τούρμπο τον αβάρα. Τι Πέτρο, μου άρεσε. Μ' άρεσε, αλλά μόλις μου τον πείσαι ότι έκανα μπροστά μια λέξη. Συγγνώμη, δεν την άκουσα καν. Δεν πειράζει. Ήταν εξαιρετική στο λέω εγώ. Κάτι για λαβάρα άκουσα στο τέλος. Γιατί και εμένα η συγκεκριμένη μαντινάδα είναι τοποθετημένη μία παρακάτω. Άρα τώρα κατάλαβα ότι κάτι έχει ξεχάσει. Λοιπόν, στη μαδάρα θα ανεβώ που στην ψυχή μου μοιάζει. Είναι έρημη και καταχνιά και χιόνι τη σκεπάζει. Επίκαιρο. Έλα ρε. Να εσπάει. Και πατουστόχαστο, έτσι. Περιγράφει την πραγματικότητα. Και τώρα θα σας πάω. Ωστόσο, εσύ σε βλέπω πριν, δεν κρυώνεις, γλυκιά μου. Κρυώνει άντρες. Κρυώνει άντρες. Δεν ξέρω τι. Όχι, Πέτρο. Άκου τι μου πει άλλη. Λοιπόν, ρε Χρήστο, ρε Χριστάρα. Δεν μας τάρτα. Ρε, παιδί μου να πούμε. Έλα ντροπή σας. Λοιπόν, πάμε στη λέξη που ξέχασα. Ναι. Ξέρεις, τι είναι το φθαρμίζω. Ρε Πέτρο, μα δηλαδή. Α. Μα σε παρακαλώ. Α, ξέρεις. Όχι, βεβαίως και δεν ξέρω. Αλλά ήθελα λίγο να το παίξω. Δεν ξέρω και ξέρω. Πού σου να μη σε φθαρμίσω. Ματιάσω. Μα γεια σου, κουκλά μου. Έτσι. Συγγνώμη, κούκλε μου. Λοιπόν. Εντάξει, μια χαρά. Είναι το ματιάζω, το βασκάνω, ρίχνω ένα φθονερό βλέμμα. Φθαρμίζω. Το κάνεις όμως, μπράβο. Θα πω και με την άδουλα μου, τσαπά την έγραψα. Έφου την έγραψα. Για σένα αυτή τώρα. Για πες. Λοιπόν. Μπα, με θυμήθηκες. Άσε με. Πάρε μια χάντρα θαλασσιά και βάλε τη στο μπέτι. Φταρνίσματα και βασκανιές να μη φοβάσαι πρέπει. Γιατί έχω μάθει ότι σε βασκάνουν πολύ πρόσφατα. Όλοι σου βασκάνουν. Να είναι καλά πατέρα μου και ξεφταρμίζει. Λοιπόν. Κάστρε πατέρα. Γητιέσαι, ωραίο αυτό. Πες. Θα πω βεβαίως και θα πω. Λοιπόν. Φταρμίζει με ο κύρις σου όποτε με ανταμώσει. Και έχω στην κακοφόρεσε. Όχι, στην κακοφόρεση. Κακοφόρεση. Μπουνιές πως θα μου δώσει. Κόλλησε το παρακάτω. Και λέω εντάξει, είναι καλή η και κακοφόρεση από την προηγούμενη. Και η Αγγελική είναι. Καλά, εδώ πέρα γίνεται χαμός. Ξέρει ακριβώς. Νιώθω πάρα πολύ ωραία αυτό. Πάσπαλοι σηκωθήκανε από τον πολύ αέρα. Και εδώ φταρμίζομαι διαρκώς ομορφοθυγατέρα. Τι είναι η πάσπαλη ωστόσο. Η πάσπαλη. Ναι. Πάσπαλι είναι όταν διαλύεις κάτι. Πάσπαρο που λέμε. Πάσπαλιζεις. Σκόνες. Πάσπαλι. Δεν το ήξερα, δεν το ήξερα. Σε μια ελαφρύ. Μ' αρέσει να μαθαίνω. Λέει ο πατέρας μου πολλές φορές να βάλουμε τη σκαφτιά στο χωράφι να τα κάνουμε όλα πάσπαλο. Α, και καλά να είναι. Αφρό. Αφρός. Το ωραίο. Λοιπόν.
Και πάμε στην τελευταία λεξούλα. Κιόλας πήγαμε στην τελευταία. Ναι, και όμως κιόλας. Θα θέλουμε περισσότερες την άλλη φορά. Ναι, ξέρεις γιατί. Γιατί δεν είναι εδώ πέρα, δεν συμμετέχει ο Στέλιος μας. Και δεν είναι Στέλιο, μα είναι δυνατόν. Στέλιο, και έχουμε ακόμα 6 λεπτά. Μα τι θα κάνουμε, ρε Στέλιο, μεταξύ μας. Στην επόμενη θέλω να μου βρεις Μαντινάδα. Εδώ σε θέλω. Θα παίρνει παρουσίαση. Είναι ωραία λεξούλα. Πάμε, ετοιμάσου. Έλα, να το πούμε. Λοιπόν, πάμε. Ναι. Τι είναι το συναλίκι. Ρε παιδιά, το έχουμε ξαναδεί το συναλίκι. Εδώ σίγουρα όχι. Εγώ δεν το ξέρω σίγουρα, αλλά δεν νομίζω. Θα το θυμόμουν. Τη σημειώνω να ξέρεις. Αλήθεια. Ναι. Κάνει αναδρομή στο παρελθόν. Τι είναι το συναλίκι. Λοιπόν, συνάθρωση. Μπορεί να είναι... Παρέα. Οτιδήποτε μπορεί να είναι. Ε, αλήθεια. Ναι ρε φίλε. Να και μία που βρήκα εγώ και δεν... Εγώ είπα συνάθρωση. Για πες. Λοιπόν, τα συναλίκια με το κύρι σου, να ξέρεις, θα κοπούν. Όπα. Δεν θέλω εγώ μπερδέματα με ανθρώπους που μισούνε. Όχι, Πέτρο, γιατί δεν μου αφήνετε να αγιάσει τον κύριο. Πρέπει να μάθω λίρα. Ναι. Θα αλλάξω καριέρα. Θα κάνουμε ντουετάκι. Χαμός θα γίνει. Το τραγούδι εγώ θα μπορώ. Παίξω στο βίντεο κλιπ σας. Αφιλοκερδός. Βεβαίως. Λοιπόν, μόνο με φίλους μπιστικούς να κάνεις συναλίκια που στέκονται στα δύσκολα λεβέτικα και αντρίκια. Ναι, άμε να πεις του κύρι σου. Καιρό είχαμε να ακούσουμε. Δεν θέλω συναλίκια. Και όντε περνώ από το σπίτι σου, θα κάνω μπαντιλίκια. Εμά, μωρέ! Για να ακούγεται, μην τυχόν και δεν. Έλα, σκέψου, 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 κάθε σκέψου λύση για να βρεις. Θα σου δώσουμε έμπνευση. Διάλεξε ένα από εμάς να έρθει εκεί. Βρε, συναλίκια, χαλίκια, μπαντιλίκια. Και εσύ να ξέρεις μου έχεις λείψει. Θα σκεφτεί, σκέψου κι εσύ. Μου έχει λείψει. Σκέψου τώρα, μην το χαλάσει κάτι. Και τώρα θα μου λείψει και λίγο παραπάνω. Αυτά, παιδιά. Αυτά. Και τι είσαι, Μαντινάδα του Στέλιου. Έλα, Στέλιο, δεν πάμε σε διαφημίσει αν δεν μπει. Όχι, μάλλον. Έλα, βρες μια. Έλα, μωρέ, Στέλιο, σιγά το δύσκολο. Ξέμεινε, ξεπούλησε. Θα κάνει λίγο καιρό να με δει, μετά που θα γυρίσω. Πού πας? Θέλω να είσαι έτοιμο. Πού πας εσύ? Παιδιά, θα σα λείψω για μερικέ μέρε. Γιατί? Πάει Τζαμάικα. Πάω Τζαμάικα, παιδιά. Τζαμάικα. Πραγματικά πα Τζαμάικα. Πα Τζαμάικα, παιδιά. Ταξίδι για μακρύ. Πα Τζαμάικα, θα μείνουμε εδώ χωρί εσένα. Ναι, θα μείνετε εδώ χωρί εμένα. Θα έρθω όμω με πάρα πολλά δώρα. Θα έρθω με ωραίε εικόνε, θα έρθω με ωραίε εκπομπέ, θα έρθω με ωραία θέματα. Θα έρθω ανανεωμένο και μαυρισμένο. Γιατί εγώ τη Βαρβάρα την Αθήνα. Το θέμα είναι να μην είναι ριζαλισμένο. Από το jet lag εννοείς. Από το jet lag, βέβαια, γιατί είναι και πτήσεις αρκετές να πεις. Και πολλές. Ναι, παιδιά. Έλα, ρε Πέτρο, θα μας λείψεις. Αλλά να περάσεις υπέροχα. Έτσι πιστεύω. Και αυτά που είπες τώρα και τα υποσχέθηκες να γίνουν πραγματικότητα. Θα γίνουν. Γιατί εμείς θα έχουμε το τευτεράκι. Αν έφερες δώρα, αν έφερες εμπειρίες, εικόνες. Αν γυρίσω πίσω, θα σου κρατάω. Γιατί να μην γυρίσω πίσω. Κατάλαβα. Θα σ' αρέσει τόσο πολύ και θα θες να μείνεις. Κάτσε να πάω να δω και θα σου πω. Αλλά πιστεύω πως ναι. Λοιπόν. Άντε, πάμε σε break να αποχαιρετήσουμε τον Πέτρο, φίλες και φίλοι. Γεια, τα λέμε Πέτρο, σε λίγο. Τα λέμε γεια σας, ξανά σε μέρες.